φαντάζομαι ότι έχετε ενημερωθεί για αυτή την είδηση που κυκλοφορεί. Για το ότι παρά τις αντιδράσεις, μιλάμε αυτή την ώρα για ένα 15% του συνόλου της υδρόλυσης που έχει ήδη πραγματοποιηθεί στο Cape Ray. Έτσι λένε, βέβαια θα πρέπει να μας πούν πώς καταφέρνουν και κάνουν κάτι το οποίο έλεγαν ότι δεν μπορούν να κάνουν. Δηλαδή μας έλεγαν ότι η ευστάθεια του πλοίου πρέπει να είναι ικανοποιητική κάτω από ορισμένες καιρικές συνθήκες, οι οποίες δεν θα έπρεπε να δημιουργείται κυματισμός πάνω από 10 εκατοστά μέτρα, πάνω από μισό μέτρο, δηλαδή μιλούσαμε μια θάλασσα 4-5 μποφόρ. Όποιος έχει παρακολουθήσει τα δελτία καιρού γνωρίζει ότι στις περιοχές αυτές η θάλασσα ήταν πιο δυνατή. Λένε τώρα ότι κάνανε υδρόλυση, άρα παίρνουν και άλλα ρίσκα τα οποία δεν μας τα είχαν πει και φαίνεται ότι αδιαφορούν. Θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους έτσι όπως να την κάνουν. Παίρνουν το ρίσκο του ατυχήματος και προχωρούν. Δεν ξέρω, κύριε Πισία, τι ουσία μπορεί να έχει ένας οργανισμός που ονομάζεται ο Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων, που έχει δύο εμπειρογνώμονες πάνω στο πλοίο και που από την ημέρα που ξεκίνησε η υδρόλυση δεν έχουμε ακούσει τίποτα για αυτή τη διαδικασία. Ενώ κυκλοφορούν οι ειδήσεις ότι έχει πραγματοποιηθεί ένα αρκετά σημαντικό μέρος της υδρόλυσης, βρίσκονται οι εμπειρογνώμονες πάνω και αυτός ο οργανισμός κάνει τι ακριβώς. Θα σας πω, από ό,τι φαίνεται αυτοί οι εμπειρογνώμονες είτε έχουν σαν αποστολή απλώς να παρακολουθούν και να συντονίζουν τις δραστηριότητες ως επιστήμονες, έχουν δηλαδή μια ανάθεση μόνο σε ό,τι αφορά το επιστημονικό σκέλος και δεν ασχολούνται με τα άλλα θέματα, τα θέματα τα γενικότερα της ασφάλειας ή τα θέματα τα ευρύτερα, δηλαδή το θέμα της ασφάλειας, πώς αυτό βγαίνει προς την κοινωνία έξω, ας πούμε, και προβαίνει προς την κοινή γνώμη. Είτε είναι άνθρωποι οι οποίοι υπάρχουν για να υπάρχουν. Δηλαδή επέλεξαν δύο ανθρώπους, τους έβαλαν πάνω μας, δεν έχουμε κύριοι εμπειρογνώμονες, άρα μην μιλάει κανείς από εσάς. Το καλύψαμε το θέμα το επιστημονικό και τελείωσε. Αυτό είναι. Όπως ξέρετε, είχαν αρνηθεί να υπάρχουν εμπειρογνώμονες από τις χώρες, ιδιαίτερα από τις χώρες οι οποίες είναι και οι άμεσα θυγόμενες. Σωστά. Σωστά. Ούτε εμπειρογνώμονες από υπάρχουν την... Έλληνες εμπειρογνώμονες ή Ιταλοί εμπειρογνώμονες πάνω στο πλοίο. Που τέλος πάντων το μάρμαρο, όπως λέει ο λαός μας, ας πούμε, ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο, αν συμβεί κάτι στραβό, και οι οποίοι θα είχαν και μια ευαισθησία να επιβάλλουν και κάποιους όρους, ούτως ώστε να τηρηθούν οι προδιαγραφές εκτέλεσης του προγράμματος. Αυτό που λέγατε πριν από λίγο, ότι έχουν φτάσει λέει, στο 15%. Ο καιρός δεν δείχνει να τους έχει επιτρέψει να έχουν κάνει όχι το 15%, ούτε το 5%. Δεν είχαμε καλοκαιρίες. Ενδεχομένως, η μη ύπαρξη εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι θα τους επέβαλαν να τηρήσουν τις προδιαγραφές, τους διευκολύνει. Σωστά. Να μην έχουν καμία πίεση και κάνουν ό,τι θέλουν. Και φαντάζομαι ότι λειτουργούν βάσει του αρχικού του σχεδίου, ότι δεν τους ενδιαφέρει, θέλουν στις 60 μέρες να έχουν ολοκληρώσει την όποια διαδικασία, με ό,τι κόστος μπορεί αυτό να συνεπάγεται για τη Μεσόγειο, για τις χώρες που τις περικλεί κλπ. Κλπ. Έτσι. Μα σας πω, διπλός είναι ο στόχος τους. Ένας είναι να τελειώσουν τη διαδικασία. Ο άλλος είναι είτε τελειώσουν τη διαδικασία είτε δεν τη τελειώσουν όπως πρέπει, γιατί δεν ξέρει κανείς τι Όχι, θα μαζέψουν, τι θα πάρουν πίσω, σε ποιο στάδιο θα έχουν τελειώσει. Είναι να έχουν παρουσιάσει προς την κοινή γνώμη μία επιτυχία. Δηλαδή ότι εμείς πήγαμε εκεί, κάναμε αυτό, πετύχαμε, φύγαμε, οπότε να περιμένετε και το επόμενο. Γιατί εκεί πάνε τα πράγματα. Δηλαδή ο χώρος της Μεσογείου θα είναι ένας χώρος, και αυτό πρέπει να το καταλάβει και η ελληνική κοινή γνώμη, η οποία και αυτή δεν ενημερώνεται, αλλά πρέπει να κάνει και προσπάθειες η ίδια, ο καθένας από μόνος μας. Πρέπει να κάνει προσπάθειες να ενημερώνεται και να μην αρκείται, ας πούμε, στην ενημέρωση περί του κροκόδουλου ή το όσα συμβαίνουν θλιβερά στην Ουκρανία ή σε άλλα μέρη του κόσμου, αλλά να ενδιαφερθούν και γι' αυτά, έτσι ώστε να ξέρουμε ότι τελειώνει αυτό, ξεκινάει κάτι άλλο. Δεν κάνουν αυτό το εγχείρημα έτσι μόνο για μία φορά. Σωστά. Δεν θα το έκαναν αν ήταν να γίνει για μία φορά. Σωστά, στις αποσκευές τους. Επειδή έχουν σκοπό να το επαναλάβουν. Στις αποσκευές τους νομίζω ότι θα το θέσουν έτσι σαν βαρύ οπλισμό, χρησιμοποιώντας το ενδεχομένως στο επόμενο χρονικό διάστημα και σε άλλες περιπτώσεις. Ακριβώς. Δεν ξέρω ποια είναι η εικόνα που έχετε για την. Δεν ξέρω αν βρισκόσαστε αρχικά στα Χανιά και να έχετε εικόνα των. Είμαι ακόμα στην Αθήνα, στα Χανιά θα είμαι το απόγευμα. Θα είσαστε το απόγευμα. Δεν ξέρω επίσης αν έχετε πληροφορίες για αυτή την ακτιβιστικού περιεχομένου κίνηση που προγραμματίζεται να γίνει. Είμαστε σε συνεχή επαφή. Σε συνεχή επαφή. Αναμένετε σήμερα να φύγουν με τα πλοιάρια από, από τα Χανιά για το. Όχι. Αύριο. Όχι. Ούτε αύριο. Ούτε αύριο.
Εμείς υπολογίζουμε από τη Δευτέρα. Υπάρχουν θέματα που έχουν σχέση με τον καιρό. Για μας ο καιρός έχει τη σημασία του. Εμείς δεν έχουμε το gay pray και τα πολεμικά πλοία. Εμείς είμαστε κοινωνία των πολιτών. Διαθέτουμε τα μέσα που μπορούν να διαθέτουν πολίτες οι οποίοι δεν είναι και χρηματοδοτούμενοι επιπλέον. Διότι κάποιοι άλλοι οργανισμοί χρηματοδοτούνται καμιά φορά για να κάνουν κάποιες δράσεις. Εμείς δεν χρηματοδοτούμε. Με μικρά πλοία, με καΐκια, με μικρά σκάφη. Μικρά σχετικό είναι, τα οποία να εξασφαλίζουν μια ορισμένη ασφάλεια, με αυτά θα βγούμε στη θάλασσα. Δεν ξέρω, κύριε Πισία, πάντως. Καιρού επιτρέποντος, Θεού θέλοντος που λέμε, και καιρού επιτρέποντος, από Δευτέρα, όπου τη Δευτέρα σχεδιάζουμε να δώσουμε και την συνέντευξη τύπου, που να αναφέρεται στο συγκεκριμένο πλέον στάδιο, που είναι και το ορόσημο αυτής της γενικότερης κινητοποίησης που ξεκίνησε στην Κρήτη πριν από πολλούς μήνες. Υπολογίζουμε τη Δευτέρα να ανακοινώσουμε με ακρίβεια και την ημέρα και ίσως και την ώρα του απόπλου. Ξεκίνησε πριν από αρκετούς μήνες από την Κρήτη και εκείνο που με στενοχωρεί είναι ότι έχει επικεντρωθεί στην Κρήτη. Η υπόλοιπη Ελλάδα δείχνει να βρίσκεται σε ένα βαθύ λίθαργο. Δεν ξέρω, φταίει η έλλειψη ενημέρωσης, φταίει η έλλειψη ενημέρωσης, ναι. Αλλά οι παράκτιες περιοχές, αν έχετε προσέξει, οι παράκτιες περιοχές έχουν ευαισθητοποιηθεί. Δηλαδή συμβαίνει για άλλη μια φορά αυτό που υφίσταται μια κοινωνία όταν δεν λειτουργεί ως κοινωνία. Δηλαδή οι άμεσα θυγόμενοι αντιδρούν. Αλλά η υπόλοιπη κοινωνία δεν έχει μάθει ακόμα να αντιδρά σε συμπαράσταση, να αντιδρά για το όλον. Δηλαδή είναι η όλη χώρα η οποία απειλείται. Δεν είναι τώρα ότι είναι μόνο η Κρήτη. Το πρόβλημα της Κρήτης αφορά όλη την Ελλάδα. Το πρόβλημα του Γηθίου, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν οι άνθρωποι. Και ιδίως ξεκινήσαμε από τους ψαράδες εκεί. Η Σκάλα Λακωνίας, η Σπάρτη, όπου έγιναν δύο συγκεντρώσεις. Πολύ σωστά. Η Καλαμάτα, τα Φιλιατρά, η Κυπαρισία, η Ζάκυνθος, η Κέρκυρα. Αυτές οι περιοχές είναι περιοχές οι οποίες αισθάνονται ότι τα θαλάσσια ρεύματα και οι αέριες μάζες μπορεί να τους προκαλέσουν το ανεπανόρθωτο. Γι' αυτό και έσπευσαν να κινητοποιηθούν και είναι πιθανό να εκπροσωπηθούν. Οι Ιταλοί επίσης της Νότιας Ιταλίας, του Ρέτζο Καλάμπρε, έχουν και αυτοί κινητοποιηθεί. Γι' αυτό και είμαστε σε επαφή μαζί τους και γι' αυτό και κατά πάσα πιθανότητα, για να μην πω με βεβαιότητα, θα εκπροσωπηθούν στο εγχείρημα της τελικής φάσης. Δηλαδή θα συμμετάσχουν και στο ταξίδι. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι πριν κλείσουμε, κύριε Πισία. Κατά πόσο πιστεύετε, ολοκληρώνοντας όλη αυτή τη διαδικασία των αντιδράσεων που έλεγα λίγο νωρίτερα, ότι είναι προτιμότερο να χάσεις συμμετέχοντας ενεργά στο πεδίο μάχης από ότι να κάθεσαι και να γναντεύεις τους άλλους να παλεύουν. Αν πιστεύετε πραγματικά ότι με την ολοκλήρωση των 60 ημερών και υποθετικά ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της υδρόλυσης, αν όντως κάτι δεν έχει πάει καλά, αν θα έχουμε γνώση επί αυτού. Εξαρτάται το τι δεν θα πάει καλά. Εάν δεν θα μπορούν να το αποκρύψουν, εάν συμβεί κάποιο ολέθριο και απευκταίο, και γι' αυτό όλοι πρέπει, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε, για να, τι ευχές θα πρέπει να δίνουμε, γιατί τι άλλο να κάνεις για να το αποφύγουν. Αν συμβεί κάτι το οποίο δεν θα είναι, δεν θα μπορέσουμε να δούμε τις συνέπειες άμεσα, είναι πιθανό να προσπαθήσουν να το αποκρύψουν. Και μετά να πέσουμε σε ένα κυκαιώνα αντιδικιών, όπου βέβαια αργά ή γρήγορα, και θα έλεγα μάλλον γρήγορα, θα έχουμε τις πρώτες ενδείξεις, είτε από ποιοτικά στοιχεία της θάλασσας, είτε από άλλα στοιχεία, ότι κάτι συνέβη εκεί, ότι συνέβη κάποιο ατύχημα, ή θα αρχίσουν διαρροές πληροφοριών από τους ίδιους που θα βρίσκονται εκεί, θα μαθευτούν τα πράγματα κάποιοι ότι κάτι συνέβη. Και βέβαια εκείνοι θα προσπαθούν να το μικρύνουν, να το εξαφανίσουν, εμείς θα λέμε άλλα πράγματα. Η ένταση του γεγονότος σε αυτές τις περιπτώσεις δεν γίνεται άμεσα αντιληπτή, διότι είναι όπως η νόση. Πολλές φορές έχεις τις πρώτες εκδηλώσεις, αλλά η νόσος εκδηλώνεται αργότερα. Σε όλο της το κακό μεγαλείο, εκδηλώνεται μετά πολλές φορές από ένα χρόνο, δύο χρόνια. Τότε θα δούμε τι έχουν κάνει στα οικοσυστήματα και τότε θα δούμε πώς αυτό απλώθηκε στην περιοχή και τι αρχίζει να συμβαίνει στις παράκτητες περιοχές μας. Θα έχουμε δηλαδή δύο ενδεχόμενα ή ένα σοβαρό, αυτό που λέμε όλοι πρέπει να προσευχόμαστε να μην γίνει αυτό το ατύχημα, ή ένα ατύχημα το οποίο θα το καταλάβουμε στην πορεία, θα καταλαβαίνουμε το μέγεθός του. Κλείνοντας, θέλω να βάλω ένα κερασάκι, το οποίο δεν θα ήθελα να το ονοματίσω, αλλά θα ήθελα μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, έχει πολλοί κόσμος βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Κάποιοι ενδεχομένως σαν συμπέρασμα να έβγαλαν ότι όταν οι μεγάλοι έχουν αποφασίσει ότι κάτι θα κάνουν, οι αντιδράσεις της κοινωνίας είναι επί της ουσίας λεπτομέρειες και είναι το τίποτα. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που βγάζουν συμπεράσματα για οργανώσεις
και για οργανισμούς πόσο θολό ρόλο παίζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω ότι κάτι αφήνει και αυτή η διαδικασία, έτσι, για το πόσο περίεργο ρόλο παίζουν διάφορες οργανώσεις και οργανισμοί. Δεν υπάρχει πια διεθνής νομιμότητα. Ο 21ος αιώνας προμηνύεται χειρότερος από τον 20ο αιώνα. Έτσι. Όσο και αν φαίνεται παράξενο αυτό. Δεν φαίνεται να υπάρχουν κέντρα απόφασης τα οποία να έχουν μία ευθύνη. Και το χειρότερο, ότι ο 21ος αιώνας βρίσκει λίγες κυβερνήσεις που αντιστοιχούν σε πραγματικές χώρες. Δυστυχώς η χώρα μας δεν είναι μία από αυτές. Δεν είμαστε μία πραγματική χώρα, δεν έχουμε μία πραγματική κυβέρνηση. Είμαστε μια κυβέρνητη χώρα, μια κυβέρνητη πολιτεία. Μικροί άνθρωποι έχουν πάρει το τιμόνι αυτής της χώρας, δεν έχουν το ανάστημα να αντιδράσουν. Δυστυχώς και οι μηχανισμοί και αυτό που λέμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα κεντρικά, συμπληρώνουν το έργο αυτών των ανάξιων πολιτικών. Πρέπει να μιλάμε έτσι αυτή τη στιγμή, με συγχωρείτε που μιλάω μια οξύτητα, αλλά πρέπει να μιλήσω με αυτόν τον τρόπο, διότι όταν συντελείται αυτό το ατύχημα και δεν έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος να βγει, είτε υπουργός περιβάλλοντος είναι, είτε υπουργός τουρισμού είναι, είτε υπουργός εξωτερικών είναι, να βγει και να πει δύο κουβέντες στον κόσμο, όταν βλέπεις να βράζει ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας στην Κρήτη και στις παράκτιες περιοχές και εσύ κρύβεσαι, τότε καταλαβαίνεις τι άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος έχει μια ευθύνη κυβερνητική σε αυτόν τον ωραίο τόπο. Mm-hmm. Ίσως το καλό, δεν ξέρω αν μπορούμε να το βάλουμε σε εισαγωγικά μονά ή διπλά ή τριπλά, είναι το γεγονός ότι αυτό το ρόλο του μεγάλου, όπως λέτε, το τελευταίο χρονικό διάστημα, τους τελευταίους μήνες ανέλαβαν οι μικροί. Νομίζω ότι αφήνει κάτι. Σωστά, σωστά. Μακάρι να καταφέρουμε εμείς οι μικροί να ολοκληρώσουμε αυτή την πρώτη φάση. Σας μιλώ ειλικρινά, σε ό,τι τουλάχιστον μας αφορά, μιλάμε για μια πρώτη φάση των δράσεων. 60 μέρες θα μείνουν εκεί. Μπορεί να μας ξαναδούν. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο, με ποια μορφή. Δεν θα τους αφήσουμε ήσυχους. Πρέπει να ξέρουν ότι όταν ξεκινάει μια σωστή ακτιβιστική δράση, μια σωστά σχεδιασμένη ακτιβιστική δράση, όταν ξεκινάει να υλοποιείται, ήδη έχει αρχίσει να σκέφτεται την επόμενη. Δεν θα τους αφήσουμε. Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε. Όπως πήγαμε στα νοτιοανατολικά πολλές φορές, έτσι και σε αυτό το ζήτημα θα επανέλθουμε. Να το ξέρουν. Δεν θα τους αφήσουμε ήσυχους. Κύριε Πισία, θα φανεί γυμνός ο βασιλιάς μπροστά στην παγκόσμια κοινή γνώμη.